οι καλεσμένες. Δεν ξέρω τι περιμένω. Μην μιλάτε. Μα μιλάνε. Μα δεν γίνεται. Καλεσμένες είναι τρεις πολύ μοναδικές προσωπικότητες. Ωραία μωράκια. Είναι μικρές πια, μικροδείχνωσε περνάει. Θα μας πούν τα μυστικά της ομορφιάς. Αυτό. Μη μιλάτε αν δεν βγείτε. Μπορεί να μην ανοίξω. Ας τα πούμε έτσι. Καλησπέρα. Τι γίνεται ρε κορίτσια, καλώς ήρθατε. Έχει μικρή κάμερα μέσα, μην ξεκινήσετε χειρονομίες, σας έχω η καθ... Κυρίες και κύριοι, Κατερίνα Ζαρίφη, Μαρία Σολομού και η Ντορέτα Κάτσα. Έλα, κάτσαμε. Δεν μου πάνε πριν να κάτσω κέντρο. Νίκο, δεν ξέρω με πρόσεξες. Να μην κάτσουμε ακόμα. Σε πρόσεξες. Πόσο νέα και μοντέρνα. Είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Είναι η μικρή Μαρία Σολομού Τέμπλ. Μάιλι Σάιρους. Μαϊλί, συγγνώμη. Πού είπατε στο περιστατικό να καθίσει. Εμένα δεν μου είπε στο κέντρο, ρε. Εδώ είναι το κέντρο. Κέντρο θεωρεί το κεντρικό. Κέντρο στο Las Vegas. Πίσω, να ξέρετε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι αυτή τη στιγμή live το Las Vegas. Μας χαιρετάνε. Φιλιά στο Las Vegas. Μπράβο. Μα τι παραγωγάρα. Υπερπαραγωγάρα. Καλά, καλά, τώρα μιλέτε εσείς για παραγωγή. Όχι. Και τώρα κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Γεραία. Είμαστε ατμοσφαιρικά. Συγγνώμη, τι σβήσατε για να μην φαίνονται. Δες τι ωραίες που βγαίνετε. Πού βγαίνετε. Τι όμορφες. Ρώμης. Συγγνώμη, είναι για να παρουσιάσουμε φουρνάκι. Για πείτε μου, ψήνει καλά. Ψήνει πολύ καλά και ειδικά στους 200. Μπράβο, εσείς οι κοπέλες. Με ένα νόημα χωρίζω στους 200. Ναι. Να σας πω, εγώ πιο ωραίος βέβαια, εντάξει. Πολύ καλός. Τα φώτα και τα φίλτρα. Λοιπόν, δεν νομίζω πως... Αντιμετωπίζετε. Καθόλου. Οπότε θα ξεκινήσω από το πώς αντιμετωπίζεστε. Γιατί ξέρω και τις τρεις, κατάλαβες. Ναι. Θες να πεις εσύ λίγα... Καταρχάς θα πω, Νίκο, είμαι επόμενο. Πολύ συναχωρημένη για τα κορίτσια μου έχουν βγάλει ένα παρατσούκλι. Ποιο? Το οποίο, καταλαβαίνω, θα έρθει με το μέρος μου. Με λένε Πασταφλόρα. Ναι. Όχι. Σε λένε όλοι Πασταφλόρα. Δεν κάνει έτσι. Είναι κοινό μυστικό από τη σχολή. Θέλει δικαίωση. Όχι δικαίωση. Εγώ απορώ πώς εσείς βρίσκεστε στα γυρίσματα. Δεν κάθε μία από εσά. Όχι, τι ώρα περνάμε. Φουσκωτές, ολόγραμμα. Τι ώρα ξυπνάτε, 4-2. 5.30. Εγώ πάω πιο αργά. Λίγο. Ναι, ζαρίφα. 6 παρά 10. Ναι, καλέ, αφού δεν έχω ανάγκη από μπέτο μου. Τίποτα, αυτή είναι έτσι. Natural. Natural. Αλάβαστρο. Αχ, τι άλλο. Να πούμε πώ είναι το πράγμα ότι η κοπέλα Πασταφλόρα. Τελείωσε. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, πότε έπαιξε αυτό στην τηλεόραση. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Εσύ που, εμένα μου έκανε όντως μπράβο, μου έκανε μία εντύπωση όταν έμαθα ότι θα κάνεις εκπομπή. Λέει Μαρία, δεν ξέρει κανέναν καλέ. Δεν ξέρω. Κανέναν. Δεν ξέρω τίποτα και κανέναν. Χαρούμενη και κάθομαι σπίτι. Ναι, στην άγνοια. Και διαβάζεις. Και διαβάζω και βλέπω. Κάνει σεμινάρια εντατικά. Κάνω σεμινάρια. Βλέπω αυτά που δεν έχω δει ποτέ, Νίκο μου, στην τηλεόραση. Τι να κάνει, αγάπη μου, έτσι είναι η τηλεόραση. Στο ίντερνετ. Τέλει στο Viber, μην με ενοχλείτε, έχω να τελειώσω τον Bachelor. Έβλεπε Bachelor. Τα είδα όλα, τα έχω δει. Μπράβο, Μαρία! Ανέβηκε το επίπεδο! Δεν με αναγνωρίζω πια! Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι και αν δεν είναι αλήθεια, δεν πειράζει, θα πείτε ναι. Φαντάζομαι ότι βλέπετε όλοι. Κάτσε λίγο περίπου. Survivor φανατικά. Τώρα πάμε, τώρα ετοιμαζόμαστε. Survivor θα πω. Θα πω Survivor. Ναι, βλέπετε. Βλέπετε όλοι Survivor. Βέβαια, βλέπουμε. Αλίμονο, να μην στηρίξουμε και το σταθμό που βρισκόμαστε και μας φιλοξενεί. Ναι. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αυτό είναι ήθος. Εσύ έχεις δουλέψει εδώ. Εγώ έχω δουλέψει. Μπράβο σου και σένα. Εσύ δεν έχεις δουλέψει εδώ. Εδώ τι να κάνω. Α! Να το. Με τρόμο. Αυτό είναι. Δεν έχει έρθει με λύση ακόμα. Έφτασε το ταξί. Για τον Μπάρι. Θέλαμε μια κοπέλα με πολλά μαλλιά. Σύριαλ, παιδί μου, να έκανες εδώ. Εδώ όχι. Εσύ έχεις δουλέψει. Εγώ εδώ ξεκίνησα. Καλέ τον Τριανταφυλόπουλο, ρεπόρτερ. Αλήθεια λες. Τι περιμένεις να κάνω μόντελι. Εξηγούνται πάρα πολλά. Α, είσαι ο ρεπόρτερ στο 30. Ήμουνα καμικάζι. Είναι αυτό που άκουγε το συμπί του της αστυνομίας και πηγαίναμε στα θέματα. Και πήγαινες εσύ στα θέματα. Εγώ, ναι, όχι έτσι ντυμένη βέβαια, γιατί δεν μετέχω στα θέματα, κακός. Αλλά τότε ήμουνα... Και πήγαινες εκεί, ναι. Α, το έχεις περάσει και τώρα. Φυσικά, ρε, έχει κάνει πολύ ρεπορτάζ η Κατερίνα. Έχει φάει τα παπούτσια της η Κατερίνα. Είχα να φάω, είναι δίπατα.
Παιδιά, αυτή η ιδέα πώς ξεκίνησε. Δεν μπορώ να κάνω συνέντευξη όπως καταλαβαίνει. Καμία. Ωραία, τι ναι, μωρέ τώρα. Απλά θέλω όμως 2-3 πράγματα να μάθει ο κόσμος. Να, ναι. Να πούμε ένα τύπο ότι η ιδέα ξεκίνησε ενώ ήμασταν πιωμένες. Ντορέτα. Ωραίο, το ακούω. Η ιδέα ξεκίνησε ενώ ήταν πιωμένες και εγώ ήμουν ανυπάλληλη. Δεν μπορώ με τη μυροφόρα. Είναι ο λόγο τη ομάδα. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερά. Μα δεν πρέπει. Αν εδώ πέρα κάποιο δεν πρέπει να κρατήσει τα μπόσικα. Εγώ νιώθω ότι είμαι με τη μαμά μου συνέχεια. Κάποιο αυτό. Αυτό ήταν ωραίο. Δεν, δεν ήταν ωραίο. Σε κανέναν δεν αρέσουν τα όρια. Κάποιο όμω πρέπει να τα πει. Έχω ψυχολόγο σήμερα καλεσμένοι. Πες μου, ναι. Θα εκτροχιαστούμε. Εγώ λοιπόν, Νίκο μου, είχα την ιδέα. Είχε την ιδέα. Και κοίτα που. Βλέπει όμω ότι ενώ είχαν πιει οι άλλε, εσύ είχε. Περίμενε. Και η κοπέλα δεν είχε, είχε την ιδέα και είχε να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο οι τρεις να κάνουμε ταξιδιωτικό. Να μιλάμε, ας πούμε, για τον Ισμό. Λέμε, ξέρει καμία κάτι για τον Ισμό? Όχι. Λέμε. Άρα ωραία, να κάνουμε θα ταξιδιωτικό. Θα ήμασταν αυτές που δεν θα ξέραμε τίποτα και θα πηγαίναμε στη χώρα. Αυτό είναι το επόμενο project μας. Κάτσε τώρα που θα, δεν θα έχει καθόλου lockdown, θα είναι. Ναι, με ντρόν. Θα κρεμαστούμε από ντρόν. Ξεκινήσαμε ταξιδιωτική και μπήκαμε σε ένα σπίτι γιατί COVID. COVID. Ο COVID όμως σας έφερε σε ωραία συνθήκη, νομίζω. Ναι. Γιατί αυτό που κάνετε, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι, γιατί είναι. Είναι τέλειο. Είναι, είναι σαν να είναι μία μίξη, σαν εκπομπή, σαν serial, σαν stand-up comedy. Είναι real life, λίγο. Σαν what test. Είναι real life show. Δεν είναι πολύ πρωτότυπο. It's so πρωτότυπο που δεν το πιστεύω, Παναγίτσα μου, τι μας βρήκε. Δεν το βλέπεις. Εκπομπή φαντασίωση ο άλλος. Φαντασίωση όταν λέει ο κύριος. Ό,τι καταλαβαίνεις, πάστα. Άντε τώρα. Και βλέπω εκεί πέρα, βλέπω, όχι τώρα εδώ, βλέπω ότι έχετε κάνει και αυτούς τους τρεις χαρακτήρες που έχουν πάρα πολύ πλάκα, αυτές τις καθαρίστριες. Ναι, οι καθαρίστριες μας είναι καταπληκτικές. Οι καθαρίστριες μας. Η Λιλή, είναι η Κλέμεντάιν. Και η Τατιανή. Και είναι και η Τατιανή. Είναι και η Κλέμεντάιν. Μας Κλέμεντάιν όλοι, ναι. Εσείς δεν βλέπετε πάντως το επεισόδιο μετά, γιατί επειδή πηγαίνετε μετά στα κρεβάτια και κάθε μία λέει για την άλλη την ενοχλεί. Στο επόμενο επεισόδιο συνεχίζεται. Σαν να μην το έχει δει άλλη. Μα ναι, ναι. Συγκατοικούμε, πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πώς θα συμβιώσουμε αρμονικά? Συμβιώνετε αρμονικά? Πολύ! Καθόλου, καλέ. Ναι, όχι, πολύ, καθόλου. Αυτή είναι η Ρουμπέλια. Οι Ρούμπε είναι αυτέ. Καλέ, καμία αρμονική. Θα σου πω, η κοπέλα βάζει βραζιλιάνικα, χορεύει και γκλί. Τη αρέσει. Η κοπέλα μπορεί να βάλει από Νατάσα Μποφίλιου τίποτα σημαντικό, ζω μονάχα είναι λευκό. Μπράβο, ορίστε. Να έχει ο ξάδερφο τη Νατάσα. Εγώ βάζω Κώστα Μπατή μετάλλικα. Βασίλη Μπατή, μετάλλικα γενικότερα. Εσύ μετάλλικα πολύ. Είπες, είπες και τα δικά σου. Τα είπες και τα μετάλλικα στο Jack. Η αλήθεια τσίτρα. Είναι ότι είμαστε τόσο διαφορετικές. Η αλήθεια είναι αυτή. Που δεν το πιστεύεις. Ούτε εμείς δηλαδή ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε αρμονικά. Γιατί αλλά είμαστε πολύ διαφορετικές. Αλλά έχει συμβεί και αυτό συνέβη χωρίς πραγματικά. Δηλαδή έτυχε ευτυχώς έτσι. Τι είναι αυτό θεωρείτε που σας ενώνει, που δεν το βλέπουμε? Το διαφορετικό μας. Η μία συμπληρώνει την άλλη, νομίζω, γιατί είμαστε πολύ διαφορετικές. Ό,τι λείπει στη μία, το έχει η άλλη. Και να σου πω και κάτι, όταν, ας πούμε, υπάρχουν τσίτες από μένα, ηρεμία από την Ντορέτα, μουσική από τη Μαρία. Εσύ τι έρχεται DJ ξαφνικά η Μαρία. Όχι. Βάζουμε μουσικές φωνές, μουσικές και χορούς και τέτοια. Και ξαφνικά εκεί που είσαι λίγο να τσιτώσεις και γενικότερα, νομίζω ότι η αισθητική μας είναι αυτή που μας ενώνει. Έχουμε όλες μία κοινή αισθητική. Mm. Λάθος, στεναχωριέμαι ανάλογα για την κάθε μία. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Με τη λάθος στη δική μας. Τη λάθος στη δική μας μας έφερε εδώ. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Αυτή η εκπομπή λοιπόν είναι μια εκπομπή που είναι κάθε Σαββατοκύριακο. Να. Αυτό αποφασίσατε. Τα προγράμματά μας του Σαββάτου και τη Κυριακή. Στις 5 και 10 εκεί και 5 και 6. Ναι, γιατί δεν είναι 4, κάτι και 5 και 10 είναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αλλάξει. Εσείς πιάστε τα σίδια από 5 παρα 10 θα βγούμε εμείς. Α, μπράβο, μια χαρά θα είμαστε εμείς από νωρίτερα. Να σου πω κάτι. Τώρα θα μιλήσω λίγο με την κοπέλα. Θέλω ένα δευτερόλεπτο να μου πει για την εμπειρία της φυσικά στο Just the Two of Us. Just the Two of Us. We can make it if we try. We can, you try, yeah. You make it. We try it. Όπαλα, για μου, πρέπει να βάλετε και πλάνα, δεν γίνεται. Πολύ καλή κοπέλα εδώ. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ. Όχι. Η νικήτρια, η νικήτρια για μας. Και δίπλα τον μπρελόκ του Σατανά. Επίσης, ήταν τόσο τέλειο που ήταν δίπλα ακριβώς το μπρελόκ του Σατανά, το οποίο κρύβει μέσα του όσο του λείπει όχι, τρέλα. Όχι, 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 δεν. Δέσατε πολύ. Παρότι πολύ. Εγώ είμαι η μεζονέτα και το παιδί είναι το διαράκι, η τρέλα είναι όλη εκεί. Έχουμε δέσει. Εντάξει, με τον Αναστάση πια είμαστε family τύπου. Είμαστε. Family. Εφάμιλοι, άμιλοι και κυρίως με το άμιλο παλεύουμε, γιατί δεν το διηλίζω. Δεν μπορώ, ρε, παιδί μου. Είσαι κάτι. Κάτσε λίγο, είσαι. Εντάξει, συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ, εγώ απορώ. Μα εμείς έχουμε συνηθίσει όμως τώρα. Εμείς είναι καθημερινό αυτό, περιμένουμε την Κατερίνα που έρχεται τελευταία από τις τρεις μας, να το πούμε. Εσύ, τι βινήχη. Υπάρχεις, λέει.
Σλέι, ρε φίλε, σλέι, η κοπέλα είναι ντίβα. Κοίταξε, ξεκίνησε από το τζαζ, που ξενυχτούσε και κουραζόταν πολύ, οπότε την είχαμε συνάξει τελευταία. Όταν τελείωσε το τζαντζαντζαμπεντά. Παιδιά, δεν άλλαξε κάτι. Συνέχισε αυτό για κάποιο λόγο, από μόνο του. Εντάξει, γιατί συνεχίζει. Τώρα στο επόμενο μπορεί να πάει το Μαϊμαρίο. Μόλι και τρελή. Σε παρακαλώ, πήγαινε, θα σε ψηφίσω να μείνει για πάντα. Κοίστε με τα καλά. Να πάει με τα καλά. Και θέλω να πει ότι θα πάει μαζί. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Να τον πάμε πρώτα γύρω στου Ιδώρου, να πάρει την ευχή και μετά να πάει. Να πάρει την ευκούρα. Έκανε το σταυρό, το είδα λίγο. Ναι. Μπράβο, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Βοήθειά μας. Δεν βλέπω να σε βοηθάει τόσο εδώ, πολύ. Βλέπω δεξιά σου και αριστερά τα εξαπτέρια. Εδώ έχουμε τη γρόκτη. Ποια θυσία. Την κοπέλα εδώ. Να, ποια θυσία. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτό και ήταν από τα καλύτερα. Εμένα να σου πω κάτι πάντως. Ο συγγενής. Εγώ ήταν, δεν είμαι ο κοκλώνης επειδή με λένε Νίκο. Κύριε Νίκο, μου το καλύτερο ήταν αυτό. Πολύ ωραία. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν είπε τα πάω. Να σου πω γιατί. Γιατί γενικά τραγουδά. Ναι. Ενώ τραγουδάς, το όχι, ναι, δεν ναι, είναι ναι. κάτι. Μου έκανε εντύπωση, είπες, να σου πω και κάτι, θα πάρω να το μάθουν τώρα κι άλλος κόσμος. Θετική εντύπωση εννοώ. Παιδί μου, και είπα μπράβο. 20 Ιουλίου που με πήρε ο κοκλός, μου λέει, του χρόνου μάλλον θα στον τζατά. Ναι, λέω, ας κάνω λίγο τη δύσκολη, οκ, θα είμαι στα 5 λεπτά για πάνω. Μου λέει, με ποιον να σε μαζί. Λέω, δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Μία φορά το συνάντησα απ' έξω εδώ στο Μουτσινά. Α, τι, μπράβο, η εκπομπή μας. Πολύ καλή, Ενώνη. Νικολούλη. Όπου βάζεις το χέρι σου. Ο Νικολούλης, μικρός και τελικά, μου ούτε και αυτό το περλέκο του Σατανά, που για μένα είναι ό,τι πιο ταλαντούχο αυτή τη στιγμή στη Νέα Φουρνιά. Είναι απίθανος Αναστάσης. Και βέβαια και εγώ στους Αγίους Ισιδώρους μετά τον Αναστάση. Εσύ, γονατιστή. Εσύ και αλλιώς. Δεν ξέρω αν σε δέχονται. Εγώ φοβάμαι μήπως. Δεν νομίζω κι εγώ να με δεχτεί. Θα ντυθώ αλλιώς. Να σου πω. Ωραία, παιδιά. Τέλεια. Τα είπαμε αυτά που ήθελα να πούμε. Τώρα όμως μίλησε όλο. Όχι, να μιλήσω για την προσωπική ζωή. Πρέπει να πάμε κι εμείς στο τζαζεζάζεζά για να. Εσύ, γιατί δεν πας στο survivor. Δεν το Η Ντορέτα θέλει, παιδιά, να πάει στο survivor. Η Ντορέτα μας πρίζει κάθε μέρα με το survivor. Θέλει να πάει στα συνταγωνίσματα. Ντορέτα! Και να γίνει ο χαμός. Να ο βλάκας. Έλα μαζί μας διακοπές. Όχι, ρε Σινίκο, λέω ότι μου αρέσουν τα αγωνίσματα. Ωραία, όχι, πολύ απλά. Επειδή όλο ο Λιάγκας θέλει, τι είναι, λέει, έτσι έστειλε τη Σαλακούδη. Μήπως να. Είμαι εγώ αυτός δεν μπορώ που θα το κομμάτι του reality, δεν το μπορώ. Αλλά τα αγωνίσματα να γίνει ένα παιχνίδι που θα έχουμε μόνο αγωνίσματα και μετά θα πηγαίνουμε σπίτι. Αυτό έχει γίνει και είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Τι εννοεί. Δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Ήταν δυνατό αυτό. Γράφτε και την παράσταση. Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο αυτό. Αν δεν πας σε κάποιο ή ζαράριδο ή βάρμα ή κάουλ κάκουλ. Να μιλήσω για τον dancing που έχω πάει μια φορά πριν από 10 χρόνια. Μα τι λέμε τώρα. Η κοπέλα, να μας πει και η Μαρία όταν πήρε το πτυχίο στη σχολή που λέγαμε όλοι μπράβο, μπράβο, άξιε Σολομού, θα κάνει καριέρα και έκανε. Και έκανε! Και έκανε! Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά. Ωραία, εντάξει. Ακούστε λίγο τώρα. Ναι. Θέλω να το, θα το φέρω τούμπα πάρα πολύ όλοι. Τώρα. Γιατί θέλω να μιλήσω με κάποιον, εννοώ. Ναι. Ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ λίγο μόνος μου για όλα αυτά που γίνονται αυτή την περίοδο, όλες αυτές τις. Πάση να σου πούμε τώρα. Μαρτυρίες, θα έλεγα. Μαρτυρίες. Την ίδια στιγμή αποκαλύψεις, την ίδια στιγμή ταρακουνιέται ένα σύστημα από κάτω. Το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε με αυτά που ακούμε, βάση περιπτώσει, δεν ήταν και τα θεμέλια του. Ήταν κάπως έτοιμο. Ήταν σαθρό. Ήταν κάπως έτοιμο. Τώρα θέλω να μου πείτε, ρε παιδάκι μου, γενικά. Κοίταξε, εμείς, επειδή καταλαβαίνω πού θα πάει η ερώτηση. Εκεί πάει. Και για να προλάβουμε να απαντήσουμε και τρεις, γιατί πιστεύω ότι θέλουμε να μιλήσουμε και τρεις γι' αυτό. Εγώ προσωπικά και νομίζω και οι συγκατοικοί μου χαιρόμαστε πάρα πολύ που βγαίνουν αυτά όλα προς τα έξω. Φυσικά. Θαυμάζω απεριόριστα τις γυναίκες και τους άνδρες που βγαίνουν και μιλούν και πρέπει να βγουν και να μιλήσουν. Να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο τοπίο γενικότερα. Η δικαιοσύνη ούτως ή άλλως έχει αναλάβει όλες τις υποθέσεις να μελετηθούν έτσι όπως πρέπει. Αυτή είναι η οδός. Αλλά είναι εξαιρετικό που από την Σοφία Τιμπεκατόρου που άνοιξε το δρόμο με αυτό το τραγικό συμβάν το δικό της. Το οποίο το μοιράστηκε. Πήρανε δύναμη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βγει από τότε και έχουν μιλήσει για να βγάλουν από μέσα τους αυτό που πραγματικά τους βασανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Με διάφορους τρόπους. Εγώ παρακολούθησα και την Τζέννη την Πότση και την Κατερίνα τη Λέχου, την Αγγελική τη Λάμπρη. Και ρε παιδί μου το παρακολουθούσα και δεν, πώς να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να τους έχεις. Δεν μπαίνει ο εγκέφαλός μου καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να το αισθανθώ δηλαδή αυτό. Αυτό που αισθανόμουν και ένιωθα ήταν που παρακολουθούσα τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να το ξαναφέρουν
που το είχαν από την πικεντζέν, δεν το έχω ξεχάσει καθόλου. Ναι, βέβαια. Με κάποιο τρόπο οριακά να το ξαναζήσουν καθώς μιλάς, σου έρχονται εικόνες και παρόλα αυτά, μπράβο έτσι κι αλλιώς, που κάνανε πέρα το δικό τους, γιατί είναι πάλι ένα ψυχολογικό κομμάτι το οποίο το χτυπάνε, που το επαναφέρουν. Παρόλα αυτά για να ακουστεί και να μπορέσει, δηλαδή ο στόχος είναι να μπορέσει να εξαφανιστεί σαφέστατα, αλλά και αυτό αν δεν γίνει 100%, να πρέπει ο άλλος να σκέφτεται πάρα πολλές φορές αν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι ο σκοπός. Δεν θα εξαφανιστεί. Τώρα αυτό θα επηρεάσει τα πάντα. Παιδιά, εμένα μου στέλνουν και, συγγνώμη σε διακόπτω, μηνύματα άσχετα, κορίτσια κτλ. Από άλλες δουλειές. Τι τραβάω στο νοσοκομείο, είμαι νοσοκόμα και τι μου κάνει προϊσταμένη. Τι μου κάνει προϊσταμένη. Ενώ δεν είναι απλά τώρα. Είναι σχέση εξουσίας, Νίκο. Είναι σχέση εξουσίας, αν δεν είσαι πολύ καλά. Μπετωμένος μέσα σου στο να τη διαχειριστείς, εννοείται ότι θα ξεφύγει. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι γιατί τρεις παραστάσεις έχω κάνει στο θέατρο, ότι για να ακούσει και ο κόσμος και να ακούσουν και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες παιδιών που διψάνε να γίνουν ηθοποιοί, γιατί εγώ μπήκα στα 40 μεγάλη, αλλά ότι είναι ένας φωτεινός χώρος, ένας ωραίος χώρος που σαφέστατα μπορεί να κρύβει παθογένειες, είναι ένας χώρος που, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έχει μια υπέρμετρη, έναν ερωτισμό και μια σεξουαλικότητα ούτως ή άλλως, κατάλαβες, σε όχι σχέση με το... Με το διαχειριστής. Ακριβώς, γιατί, όπως είπαμε, άλλο το φλερτ... Οικειότητα νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Και οικειότητα. Έχει μια οικειότητα την οποία μπορεί κάποιος, αυτό που λες, αν χρησιμοποιήσει λάθος την εξουσία και τη δύναμη... Ναι, να ξεφύγει. Να ξεφύγει. Αυτό, τα όρια μπήκαν εδώ πέρα με αυτό που έγινε, από αυτό που ξεκίνησε. Είναι και το μου κάνει, λίγο με ξεπερνάει το ότι το αυτονόητο πρέπει να ξαναυποθεί. Ακριβώς. Και να πει ότι παιδιά το καταλαβαίνει. Δεν επιτρέπεται, τι εννοεί. Αυτό που είναι το βασικό είναι ότι ορισμένα πράγματα όταν είσαι μέσα στο χορό. Επειδή όλοι ξέραμε πάνω κάτω. Βέβαια, γίνεται. Έχουμε ακούσει ιστορίες. Έχουμε βρεθεί μπορεί μπροστά κάποιοι άλλοι κτλ. Το αυτονόητο για μας ήταν αυτό που συνέβαινε. Δηλαδή. Πώς να σου πω, ήταν κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης. Όχι, σεξουαλική. Μιλάμε και πολύ για τις συμπεριφορές. Το συμπεριφορικό. Το έχουμε συνυφασμένο λίγο με τη δουλειά μας. Ότι έχω πρόβα 8 ώρες και θα γίνω πάτωμα. Θα με ξεφτυλίσουν, θα μου μιλήσουν περίεργα, γιατί έτσι είναι. Και αυτό το έχουμε πάρει και από τις σχολές μας και από τον τρόπο. Υπάρχει γενικά μια τέτοια φιλοσοφία ότι εμείς έχουμε κακουχία. Λάθος βάση. Εγώ έρχομαι και από ένα χώρο του αθλητισμού, που στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, επίσης οι προπονητές, οι προπονήτριες, είναι πολύ σκληροί άνθρωποι με τα παιδιά. Βέβαια. Μπορεί να μην μιλήσουμε για την τηλεόραση. Είναι πολύ απότομο τρόπο για να μην μιλήσουμε με την τηλεόραση. Δηλαδή είναι σε πολλούς χώρους, δεν είναι μόνο στον δικό μας εδώ. Όχι, είναι παντού. Απλά, παιδί μου, κοίταξε να δεις. Είναι άλλο το κομμάτι ότι φυσικά θα έρθει σε μια κόντρα, φυσικά θα σου πει κάτι Εννοείται, παιδιά, και στη ΔΕΗ θα μαλώσεις. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το κομμάτι της βίας, πια της λεκτικής βίας ή του συναισθηματικού πολέμου, το να φεύγεις κουρέλι. Επίσης είναι πολύ διαφορετικό στη διαδικασία μιας πρόβας να υπάρχουν εντάσεις και μετά όταν ξεκινάει και ανεβαίνει μια παράσταση. Παίζει παράσταση πια. Πάνω στο μήνα γίνονται πράγματα. Πάνω στη σκηνή, αυτό είναι άλλο πάλι. Που ήδη κάποια προβλήματα τα ζήσαμε και νέοπες, αλλά να πω ότι το να χρησιμοποιείς την εξουσία σου για να επιτύχεις σεξουαλικά ή οτιδήποτε άλλα χατήρια για μένα είναι ό,τι πιο εμετικό. Μα είναι καλύπτει εμετικό. Άλλα κενά και πρέπει να καθαρίσει από παντού μα αυτό το πράγμα. Μα δείχνει έτσι κι αλλιώς πρόβλημα από αυτόν που το κάνει. Ασφαλώς. Απλά δεν είναι τώρα η ώρα να ασχοληθούμε με το πρόβλημα αυτού. Όχι, είναι ακριβώς. Η ώρα να ασχοληθούμε με το με πρόβλημα, με το θέμα των ανθρώπων που το εξέλαβαν ενώ πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους. Να βάζουμε και τα αγόρια μέσα. Και τα αγόρια, φυσικά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Τον κόσμο, τον κόσμο. Και να μιλάνε, μιλήστε. Ναι, πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχει δοθεί αυτό το σύνθημα. Ναι, έχει. Και ας απλωθεί και γενικότερα. Οπουδήποτε απλά, είναι ευκαιρία, ενώ τώρα επειδή είναι συμβαίνει αυτό. Είναι ευκαιρία. Το θέμα είναι μη γυρίσει αυτό ανάποδα. Δηλαδή. Τώρα είναι πολύ πιθανό, Μαρία, για να φτάσει στο μέτρο, είναι πολύ πιθανό να γίνουν και λίγα περισσότερα. Γιατί ήμασταν τόσο καιρό από εδώ. Ότι ναι, μωρέ, την ξέρει την Τωρέτα, την ξέρει τη Μαρία, τον ξέρει τον Νίκο. Μέχρι να φτάσουμε τώρα εδώ, ότι τι εννοεί, στο κέντρο, είναι πολύ πιθανό να πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη βόλτα. Ναι, πάντως εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι τα πράγματα ίδια ξανά από εδώ και πέρα. Δεν γίνεται να είναι ίδια. Καλύτερα. Καλύτερα θα είναι. Έτσι θα κλείσω. Μπράβο. Πολύ καλή. Που εντάξει, την έκανε. Την μυροβλήτησα πάρα πολύ. Η μυροβλήτησα τα κλεισίματά της. Τα κλεισίματά της που πολύ δυνατή.